Ο Εμπορικός Σύλλογος Μεσολογγίου, με επιστολή του προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ζητά να λειτουργήσει και στην πόλη Μεσολογγίου η υπηρεσία μίας τάσης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο σύμμαχο για τον επιχειρηματία μετά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της, όπως αποδεικνύεται και από το σχετικό απολογισμό σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του ενός μήνα που λειτουργεί η υπηρεσία, ιδρύθηκαν συνολικά 280 επιχειρήσεις, ενώ εγγράφηκαν 2.279 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 1.806 είναι ατομικές, στο Γενικό Μητρό Επιχειρήσεων. Στο νομότερο Καρνανίας, η υπηρεσία μιας τάσης θα διεκπαιρώνεται από ένα και μοναδικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών στο Αγρίνιο. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τους ανθρώπους του Εμπροβιομηχανικού Συλλόγου της Ιεράς Πόλεως, είναι αδιανόητο, αφού το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που έχει επιλεχθεί απέχει μόλις 200 μέτρα από το επιμελητήριο του Καρνανίας, το οποίο λειτουργεί ήδη σαν υπηρεσία μιας τάσης. Είναι παράλογο στον μεγαλύτερο νομό της Ελλάδας σε έκταση να υπάρχουν δύο σημεία που λειτουργούν στην ίδια πόλη, δήλωσε ο κ. Σπυρόπουλος. Μάλιστα, ο ίδιος προτείνει ως εναλλακτική λύση το ΚΕΠ Μεσολογγίου, που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 39 και τηρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίησή του ως υπηρεσία μιας τάσης. Αυτή η πρόταση βρίσκει σύμφωνα το επιμελητήριο του Λακαρνανίας αλλά και όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς εμπορίου του νομού, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της πρωτεύουσας του νομού του Λακαρνανίας. Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία μιας τάσης λειτουργεί στην έδρα του επιμελητηρίου στο Αγρίνιο. Εκεί υπάρχει και το ΓΕΜΗ, είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρό. Υπάρχει μια πολύ καλή εξυπηρέτηση, γιατί το επιμελητήριο είναι οργανωμένο καλά και έχει το ανάλογο προσωπικό για να εξυπηρετήσει. Και ήδη έχουν αδειοδοτηθεί αρκετές επιχειρήσεις. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η υπηρεσία μιας τάσης δίνει άδεια ηλεκτρονικά, χωρίς γραφειοκρατία, σε όλες τις ετερόδημες και ομόρυθμες εταιρείες, τις καινούργιες εννοώ. Αυτό φανταστείτε όταν ο χρόνος είναι χρήμα για έναν επιχειρηματία, πόσο διευκολύνει την λειτουργία μιας επιχείρησης και γενικότερα της επιχειρηματικότητας στο νομό. Εμείς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, γιατί δημιουργήθηκαν στα ΚΕΠ πλέον, σε κάθε νομό θα υπάρχει πέρα από το επιμελητήριο, θα γίνει και ένα ΚΕΠ το οποίο θα πιστοποιηθεί και θα έχει την υπηρεσία μιας τάσης. Πιστοποιήθηκε στο ΚΕΠ Αγρινίου, στην Ηλία Αλίου. Θεωρούμε παράλογο όταν υπάρχει στα 100 μέτρα η έδρα του επιμελητηρίου να βλέπουμε ότι δημιουργείται στα ΚΕΠ, στα 100 μέτρα, ξανά μια υπηρεσία μια τάση. Εμείς διαμαρτυρηθήκαμε. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου συμφωνεί με το αίτημα να πιστοποιηθεί ΚΕΠ στο Μεσολόγγι που τηρεί όλα τα κριτήρια του ΦΕΚ και ειδικά στο ΦΕΚ που λέει στο άρθρο 4 ποια κριτήρια θέλει ένα ΚΕΠ για να πιστοποιηθεί. Απευθυνθήκαμε στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ρέπα, ζητώντας του να αλλάξει αυτή την απόφαση και με δικαιολογώντας γιατί λέμε να αλλάξει αυτή η απόφαση. Και κατευθείαν μετά πήγαμε στους Υπουργούς Ανάπτυξης, γιατί συσχετίζεται το θέμα με τον Υπουργό κύριο Ξενίδη και τον κύριο Μωράιτη. Και μετά από αυτό, για να πάρουμε και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, ευθύναμε στον Δήμαρχο Μεσολογγίου, καθώς και στους βουλευτές του νομού, που τους καλούμε να δραστηριοποιηθούν για να αλλάξει αυτή η απόφαση, η οποία δεν έχει να κάνει με καμία χρηστικότητα. Η ανταπόκριση που βρήκατε από τους τοπικούς φορείς και από τους βουλευτές, ποια είναι, κύριε? Κοιτάξτε, να δείτε, η ανταπόκριση ήταν θετική από όλους που βρήκαμε. Το θέμα είναι τι άμεσα αποτελέσματα θα έχει. Δηλαδή πόσο θα δραστηριοποιηθούν και πόσο θα ενοχλήσουν την πολιτική ηγεσία, γιατί για να σας ενημερώσω, αυτό το πρόβλημα δεν έχει δημιουργηθεί μόνο στην Ελλοκανανία. Στην Πάτρα, που είναι η έδρα του μιλητηρίου, γίνεται σε κέψη της Πάτρας, ενώ θα μπορούσε να γίνει στο Αίγιο. Δεν μπορεί στον ίδιο νομό να υπάρχει στην ίδια πόλη δύο υπηρεσίες μιας τάσης. Πρέπει να εξυπηρετείται συνολικά νομός. Πόσο δε μάλλον στο νομό της Ελλοκανανίας, που είναι ο μεγαλύτερος νομός έκταση στην Ελλάδα. Και πρέπει να υπάρχουν δύο ισόνομα κέντρα που να εξυπηρετούν τις επιχειρηματίες.